Πάμε εμείς να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα της ενημέρωσής σας. Είπαμε ότι έγιναν πολλά σήμερα στο Σύνταγμα. Στην άκρη της σύνδεσής μας έχουμε τον βουλευτή Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Πέτρη Κλιμαντά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Γαλόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ένας από τους τρεις κοινοβουλευτικούς, να πω, που έδωσαν το παρόν ήσασταν εσείς. Ήταν η κυρία Γιαννακοπούλου από το ΠΑΣΟΚ, καλά και ο κύριος Καλαματιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ, από την Λιλία. Είδαμε αρκετό κόσμο, είδαμε πολλούς φορείς, πολλούς απλούς πολίτες, οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο θέλησαν να στέλνουν ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το μήνυμα, η αγωνία, η επιτακτική ανάγκη να γίνει επιτέλους αυτός ο δρόμος, κύριε Μαντά. Καταρχήν, κύριε Κανελόπουλε, θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλους αυτούς τους εκπροσώπους των φορέων, αλλά και τους απλούς πολίτες, οι οποίοι βρέθηκαν με έναν ήρεμο και ειρηνικό τρόπο, αλλά κυρίως με ήπειρους τόνους, βρέθηκαν σήμερα στο Σύνταγμα, προκειμένου να δηλώσουν την απέτησή τους, την ανάγκη που υπάρχει για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου οδικού άξονα. Είναι πράγματι ότι είναι αλήθεια ότι αυτή η κυβέρνηση ποτέ, κύριε Κανελόπουλε, δεν έβγαλε από την ατζέντα της, δεν έβγαλε από τις προθέσεις της την υλοποίηση του συγκεκριμένου δρόμου. Δεν τον έβαλε. Με αφορμή τη σημερινή του σημερινή. Μην το αφήνουμε έτσι. Δεν τον έβαλε όμως και στην ατζέντα της. Γιατί αν τον είχε βάλει. Δεν ξέρω αν με ακούτε καλά. Έχω επιστροφή. Θα παρακαλέσω να το διορθώσουμε τους συναδέλφους. Μέχρι να θέσω αυτό το σχόλιο, να σημειώσω ότι επειδή βλέπουμε τα σχετικά πλάνα, ήταν και μία εκπρόσωπος βουλευτής από τη Νέα Αριστερά, απλά για να το συμπληρώσω. Σε αυτό που έλεγα είναι ότι μπορεί η κυβέρνηση να μην τον έβγαλε, αλλά δεν τον έβαλε και στα σχέδιά της. Γιατί αν τον έβαζε στα σχέδιά της, εδώ και ένα χρόνο που η Ολυμπία Οδός έχει καταθέσει τις προτάσεις, θα είχαμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεν το έχουμε. Και δεν είναι και τυχαίο ότι δεν απαντά ο Υπουργός σε κανέναν. Κύριε Κανελόπουλε, εδώ δεν ήρθαμε ούτε να κάνουμε διαξυγισμούς, ούτε να πούμε ο ένας να ερμηνεύει τις απόψεις του άλλου. Εδώ υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι τα εξής. Η Ολυμπία Οδός έχει καταθέσει τις συγκεκριμένες εναλλακτικές προτάσεις για το μείζωνα ζήτημα του δρόμου, τα 22 χιλιόμετρα εκεί που αφορούν την περιοχή του Καγιάφα, που δέχουμε απόρριψη από περιβαλλοντικών όρων. Έχουν κατευθεί συγκεκριμένες προτάσεις όπως τις ζητήθηκε από τον Υπουργείο, από τον Υπουργό Υποδομών, μετά εντολή του ίδιου του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη. Ναι, από τότε έχει πέρασει ένας χρόνος. Να μην το πάρουμε πάλι στην ολοκλήρωση του. Για να βρίσκεστε εσείς σήμερα εκεί, προφανώς θέλετε να δηλώσετε αυτό ακριβώς, ότι δεν έχει τρέξει ταχύτητα. Ακριβώς. Αν μου επιτρέψετε, θα σας πω ακριβώς τι συμβαίνει, γιατί νομίζω ότι αυτό έχει μεγάλη αξία. Λοιπόν, από τον Απρίλιο, του 2024, και όχι ένα χρόνο, έχουν κατευθεί προτάσεις, έχουν οι συγκεκριμένες προτάσεις του Υπουργείου, στα αρμόδια Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Από εκεί και μετά υπάρχει ένα κενό, το οποίο αυτό το κενό, κατά τη γνώμη μου, δεν έπρεπε να υπάρχει. Και νομίζω ότι είμαι από τους πρώτους βουλευτές που και από το βήμα της Βουλής, αλλά και με επικοινωνία με τον κύριο Σταϊκούρα και με το αρμόδιο Υπουργείο, ζητώ ακριβώς μια ενημέρωση να δούμε την πορεία αυτών των πραγμάτων. Με αφορμή λοιπόν το σημερινό συλλαλητήριο και με δική μου πρωτοβουλία, διότι αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει κανένα νόημα να πηγαίνουμε μόνο να φωνάζουμε στο Σύνταγμα, αλλά να έχουμε και, αν θέλετε, μια διαζώση. Και όλα έχουν και νομίζω και. Ναι, εννοώ ότι δεν έχει μόνο αυτό νόημα. Μόνο αυτό νόημα. Προφανώς και έχουν και αυτό, και ευχαρίστησα και συνεχάρη όλους αυτούς τους ανθρώπους που συμμετείχαν από την πρώτη στιγμή σήμερα εκεί. Λοιπόν, με δική μου πρωτοβουλία, με μια αντιπροσωπεία των φορέων, επισκεφθήκαμε τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον κύριο Κοντογιώργη. Προκειμένου να μεταφέρουμε. Χαρακτηριστική φωτογραφία είναι ο πρόεδρος των Πολιτικών Μεσσηνίας, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, η δήμαρχος Σιχαλίας και εκπρόσωποι συλλόγων, ο κύριος Παπασά, αντιδήμαρχος εκπρόσωπος των δήμαρχων Καλαμάτας. Και είστε εδώ με τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον κύριο Κοντογιώργη. Ακριβώς. Και θέλω να τονίσω ότι είναι προς τιμή της κυβέρνησης που από την πρώτη στιγμή που το ζήτησα αμέσως ανταποκρίθηκε σε υψηλό επίπεδο να γίνει συνάντηση και θα μπορούσαμε πιθανόν να έχουμε και εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών, αλλά όλη η ομάδα του Υπουργείου Υποδομών βρίσκεται στην Κρήτη για αντίστοιχη ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα έργα υποδομής εκεί στην περιοχή της Κρήτης. Λοιπόν, και θέσαμε στον κύριο Κοντογιώργη ακριβώς όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία λέτε. Ότι θα πρέπει η κυβέρνηση, από τη στιγμή που έχει δεσμευθεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και έχει δώσει κατευθυντήριες εντολές για την πορεία υλοποίησης του συγκεκριμένου άξονα, να μας δηλώσει επίσημα το Υπουργείο τι γίνεται με αυτές τις μελέτες, ποια είναι η μελέτη η οποία θα προκριθεί, έχουν οριμάσει όλο το οι μελέτες του υπόλοιπου κομματιού, γιατί δεν είναι μόνο τα 22 χιλιόμετρα, είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν με το τσακώνα καλό νερό,
υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν το υπόλοιπο οδικό άξονα. Να. Έχουν οριμάσει, υπάρχει κοστολόγηση, ξέρουμε ποιο είναι το κόστος. Και από εκεί μετά, ποια είναι τα επόμενα βήματα τα οποία θα πρέπει να ακολουθήσουμε για να έχουμε, αν θέλετε, ένα φως στο τούνελ για την κατασκευή του συγκεκριμένου δρόμου. Ο κύριος Κοντογιώργης δεσμεύτηκε ότι πολύ σύντομα θα δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις σε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία θέσαμε. Ταυτόχρονα, ελπίζω να μην είναι σαν το σύντομα του κυρίου Σταϊκούρα, να σας πω. Ακούστε με. Ταυτόχρονα εκκρεμεί και μία, αν θέλετε και από μένα, αλλά και από άλλους βουλευτές, εξ όσων γνωρίζω, και από τον κύριο Νικολακόπουλο, τον νομό Ηλίας, ένα αίτημα προς τον κύριο Σταϊκούρα να συγκαλέσει όσο πιο άμεσα γίνεται μια κοινή σύσκεψη μεταξύ των βουλευτών Μεσσηνίας και των βουλευτών Ηλίας και των περιφερειαρχών της Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, προκειμένου να συζητήσουμε καθολικά το συγκεκριμένο ζήτημα. Τα κρατάω αυτά, αλλά μην περάσει και η καινούργια χρονιά. Γιατί κάθε μέρα θρυνούμε θύματα. Όλες οι πιέσεις, κύριε Κανελόπλε, και εδώ θα ήθελα να θέσω και ένα άλλο ζήτημα. Όλες αυτές οι πιέσεις, αλλά και δυστυχήματα, δυστυχώς. Σωστό. Όλες αυτές οι πιέσεις είναι προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι, και νομίζω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Από εκεί μετά, επειδή και αύριο να αποφασιστεί να κατασκευαστεί ο συγκεκριμένος άξονας, θα υπάρχουν κάποια χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί, θα πρέπει να δούμε όπως ακριβώς επενεύει το Υπουργείο Υποδομών στον υφιστάμενο δρόμο Πάτρα Πύργος και έκανε βασικές ρυθμίσεις ασφαλείας, να κάνει το ίδιο πράγμα και στο πύργος Καλό Νερό, προκειμένου να διασφαλίσουμε για τα επόμενα χρόνια, μέχρι να κατασκευαστεί ο δρόμος, ότι θα έχουμε μηδενισμό των τροχαίων δυστυχημάτων. Θα τα δούμε όλα αυτά και πιο αναλυτικά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβαση αυτή.